Την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του Κατσικά, καταγγέλουν με δηλώσεις τους ο υποψήφιος Περιφερειάρχης της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργος Πρέτζας και η υποψήφια Δήμαρχος Ιωαννίνων Όλη Τσουμάνη. Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Πρέτζα, μέλος και της Επιτροπής Υπήρου του ΚΚΕ, πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε το κέντρο φιλοξενίας προσφυγών του Κατσικά. Αυτό που διαπίστωσαν οι υποψήφοι, όπως τονίζουν και στις δηλώσεις τους, είναι μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ τεράστια είναι παράλληλα η καθυστέρηση για τις διαδικασίες ασύλου. Υπεύθυνη για την τραγική αυτή κατάσταση είναι η κυβέρνηση, ενώ ο Περιφέρεια και τοπικοί δήμοι τη συντηρούν και τη στηρίζουν, ανέφεραν μεταξύ άλλων. Παράδεκτο, το 2019 και τον 21ο αιώνα, χίλιοι συνάνθρωποι μας να ζουν εγκαιτοποιημένοι σε μια περιοχή στην οποία, σε ένα κάμπ, όπως πρέπει να τα λέμε πλέον, στην οποία δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, στην οποία χίλια άτομα έχουν πρόσβαση σε ένα πλυντήριο γιατί τα άλλα είναι κατεστραμμένα, στην οποία 7 άτομα ή 2 οικογένειες ζουν σε ένα κοντέινερ 2x3, 3x3 και πάει λέγοντας. Μια κατάσταση στην οποία η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πάρα πολύ περιορισμένη, ιδιαίτερα και λόγω της έλλειψης προσφύγων, όχι δηλαδή της άρνησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Μια κατάσταση, είπα, διερμηνέων. Μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά βρέφη στα οποία δεν παρέχεται δωρεάν το γάλα σκόνη γιατί θεωρείται άλλο προϊόν και πρέπει να συνταγογραφείτε επί της ουσίας και να αγοράζετε με έξοδα των γονέων. Μια κατάσταση δηλαδή την οποία η κυβέρνησή μας, η τοπική δήμη και η περιφέρεια συντηρούν και στηρίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με τις επιλογές θα κάνει η κυβέρνησή μας αυτά και η δήμη της, προκειμένου να έχουμε γκέτο με άθλιες συνθήκες ζωής, με άρνηση να μπορέσουν να πάρουν χαρτιά για να μπορέσουν να φύγουν στις χώρες προορισμού τους και όχι μόνο αυτό, να μην μπορούν να υποβάλουν ούτε τις αιτήσεις για άσυλο. Γιατί είναι τέτοια η γραφειοκρατία και τέτοια η έλλειψη προσωπικού και ταυτόχρονα η έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση και την τοπική δίκηση να λύσει το ζήτημα, που οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε το 2020 για συνεντεύξεις, πολλοί από αυτούς, μπορεί και αργότερα, και μάλιστα ούτε καν στα Γιάννενα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι τους πηγαίνει στα Γιάννενα. Θέλουμε να πούμε ιδιαίτερα για τις περιοχές που είναι πιο επιβαρημένες, όπως είναι ο Κατσικάς και το Πέραμα, που επίσης φιλοξενούνται, ότι κατά τη γνώμη μας αυτή η κατάσταση συνειδητά και συντηρείται και θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, γιατί συμφέρει την αστική τάξη και τα κόμματά της να είμαστε το νότιο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είμαστε τα σύνορα, που θα έχουμε εγκαιτοποιημένους τους πρόσφυγες, που θα τους απαγορεύουμε να φύγουν και να πάνε στις χώρες που επιθυμούν. Και μάλιστα θα έρχονται και να λένε σε λίγο διάστημα που αυτή η κατάσταση αντικειμενικά θα δημιουργήσει εγκληματικότητα, προβλήματα, επιβάρυνση και αγανάκτηση και δυσαρέσκεια στους κατοίκους των περιοχών. Θα βγουν διάφοροι φασίστες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή και φυσικά η κυβέρνηση και οι λοιποί συνοδοιπόροι της θα λένε «Μα γιατί, από πού και ως πού, γιατί διαμαρτυρόμαστε» και θα προσπαθεί να καλλιεργεί τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά. Άρα μας ενδιαφέρει να κάνουμε και ένα ειδικό κάλεσμα στους κατοίκους να συμπορευθούν με την πρόταση του ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη λύση προκειμένου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και να ανοίξει δρόμος και για τις δικές τους ανάγκες να ικανοποιούν και για των συνανθρώπων μας. Είναι ενδεικτικό ότι στην χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία το θέμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το θέμα της Συμφωνίας για τον εγκλωβισμό των προσφύγων στην Ελλάδα δεν τέθηκε καν. Αν λάβουμε υπόψη και τις δηλώσεις του κυρίου Βίτσα ότι η συμφωνία αυτά προχωράει μια χαρά και λάβουμε υπόψη μάλλον τη συζήτηση που γίνεται στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα διαχειριστούν την ομαλή μεταναστευτική ροή στο μέλλον, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Γιατί οι νατοϊκές διευθετήσεις, οι συγκεντρώσεις στρατού και ναυτικού, όλες αυτές οι αντιθέσεις γεωπολιτικές που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές είναι στην ατζέντα της επόμενης περίοδου. Κριτήριο για τον κόσμο θα πρέπει να είναι ότι αυτοί οι φτωχοδιάβολοι που μαζεύονται εκδιωγμένοι από τις πατρίδες τους είναι εγκλωβισμένοι λόγω διακρατικών συμφωνιών. Εγκλωβισμένοι είναι και τα πλατιά λαϊκά στρώματα της χώρας μας και οι Έλληνες από διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες ορίζουν ότι μέχρι το 2060 με εποπτεία και πλεονάσματα θα είμαστε εγκλωβισμένοι με μικρή ελευθερία επιλογών. Αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική. Μας κάνει εντύπωση
που στην ατζέντα των άλλων υποψηφίων, στην ατζέντα της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, αυτά δεν υπάρχουν, ίσως γιατί δεν είναι τόσο της πολιτικής μοδός όπως ήταν πριν δύο χρόνια, ίσως γιατί δεν εμπίπτει στο κριτήριο της καινοτόμας επιχειρηματικότητας και της έξυπνης business, το οποίο αποτελεί κριτήριο για όλους. Καλούμε τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα και να έρθει να δυναμώσει το ΚΚΕ κάθε μέρα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μέρος, για να μην αφήσουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εγκλωβισμού την οποία βιώνουμε όλοι μας.